Αντιεξουσιαστές στο σπίτι του πρώην Πρωθυπουργού Παπαδήμου πέταξαν φυλάδια σε συμπαράσταση στον άνθρωπο που κατηγορείται για το τρομοδέμα εναντίον του. Έξω από το σπίτι του πρώην Πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου συγκεντρώθηκε ομάδα αντιεξουσιαστών πριν από λίγη ώρα. Οι αναρχικοί που πέταξαν τρικάκια και φώναξαν συνθήματα πριν αποχωρήσουν δηλώνουν αλληλεγγύη στον Κωνσταντίνο Γιαγτζόγλου, τον άνθρωπο που κατηγορείται για την αποστολή του τρομοδέματος, για την απόπειρα δολοφονίας δηλαδή σε βάρος του κυρίου Παπαδήμου. Επιτόπου βρίσκεται ο συνάδελφος Μίλτος Σακελάρης. Να συνδεθούμε λοιπόν με τον συνάδελφο για να δούμε τι νεότερο υπάρχει για αυτήν την πρωτοφανή διαμαρτυρία, Μίλτο, υπό την έννοια ότι εδώ έχουμε ανθρώπους που διαμαρτύρονται, συμπαραστεκόμενοι, έξω από το σπίτι θύματος δολοφονικής απόπειρας για τον άνθρωπο που κατηγορείται για αυτήν την ενέργεια. Λίγο μετά τις 5:20 η Νίκη έφτασαν εδώ περίπου 10 αντιεξουσιαστές με μηχανάκια. Αφού πέταξαν τρικάκια, έγραψαν και ένα σύνθημα όπως μπροστά από την είσοδο του σπιτιού του Λουκά Παπαδήμου, στο οποίο αναγραφόταν χαρακτηριστικά το κράτος και το κεφάλαιο είναι ο μοναδικός τρομοκράτης. Αποχώρησαν μέσα σε ένα λεπτό, όπως μου μετέφεραν πριν από λίγο οι αστυνομικοί, και είναι χαρακτηριστικό πως η συγκεκριμένη διαμαρτυρία έρχεται μετά τη χθεσινή εξέγερση που έγινε στις φυλακές Κορυδαλλού από αντιεξουσιαστές αλλά και από άλλους κρατουμένους, οι οποίοι αντέδρασαν στη μεταγωγή του Κωνσταντίνου Γιαντζόγλου στις φυλακές Λάρισας. Είναι χαρακτηριστικό πως οι αστυνομικοί έφτασαν εδώ και δεν μπόρεσαν να προλάβουν τους αντιεξουσιαστές και να τους προσαγάγουν. Οι αναρχικοί που έφτασαν εδώ άπλωσαν επίσης και ένα πανό στο πλαίσιο της αλληλεγγύης τους, ενώ φώναξαν και συνθήματα. Είναι χαρακτηριστικό επίσης πως πρόκειται για ένα πολύ καλά φυλασσόμενο σημείο, το οποίο έχει αρκετούς στόχους. Σε διακόπτω, Μίλτο, μας είπες ότι όλη αυτή η παρέμβαση, όπως την αποκαλούν και οι άνθρωποι που την πραγματοποίησαν, διήρκησε ένα λεπτό. Στο μεταξύ, στο γνωστό ιστότοπο που απηχεί τις απόψεις αυτού του χώρου, έχει αναρτηθεί το βίντεο που βλέπουν τώρα οι τηλεθεατές μας, αλλά και οι φωτογραφίες που προηγήθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτό το πολύ καλά φυλασσόμενο σημείο, όπως μας λες, μπόρεσαν να φτάσουν άνθρωποι, να πετάξουν τα φυλάδια, να τραβήξουν βίντεο, να τραβήξουν φωτογραφίες και να αποχωρήσουν ανενόχλητοι. Έφτασαν εδώ ακριβώς, Νίκη, ανενόχλητοι, και μιλάμε για το σπίτι του πρώην Πρωθυπουργού του Λουκά Παπαδήμου, ο οποίος ήταν θύμα τρομοκρατικής επίθεσης, και ο Κωνσταντίνος Γιαντζόγλου, 29χρονος, συνελήφθη τον Οκτώβριο για την αποστολή τρομοδεμάτων. Και ο Λουκάς Παπαδήμος ήταν φυσικά θύμα αυτών των τρομοδεμάτων. Ο ίδιος φυσικά αρνείται όλες τις κατηγορίες που του προσάπτονται και από χθες δηλώνει απεργός πείνας αλλά και δίψας και ζητάει παράλληλα να γυρίσει πίσω στις φυλακές Κορυδαλλού. Λοιπόν, ο Γιαγτζόγλου που έχει μεταφερθεί εκ νέου στις φυλακές της Λάρισας βρέθηκε εδώ στον Κορυδαλλό. Είδαμε και μια μίνι εξέγερση να λαμβάνει η χώρα τα προηγούμενα 24 ώρα. Ευχαριστούμε τον Μίλτο Σακελάρη. Αν χρειαστεί, βεβαίως θα επανέλθουμε. Αυτά πριν από λίγες ώρες έξω από την οικία του κυρίου Παπαδήμου. Ο ίδιος δεν βρισκόταν εκεί. Η Μαρία Δουρουδή είναι μαζί μας. Έχουμε κάποια πρώτη αντίδραση, γιατί ενημερώθηκε ο κύριος Παπαδήμος για όλο αυτό. Κύκλοι λοιπόν από τον Λουκά Παπαδήμο λένε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν βρισκόταν μέσα στο σπίτι του, γιατί βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για ακαδημαϊκές υποχρεώσεις. Έχει ενημερωθεί η Νίκη για το γεγονός, ωστόσο δεν έχει ακόμη ολοκληρωμένη εικόνα λόγω των υποχρεώσεών του. Άλλωστε, γνωρίζουμε ότι ο κύριος Παπαδήμος αντιδρά με ψυχραιμία στις δύσκολες καταστάσεις και μέχρι στιγμής δεν έχει κάποια αντίδραση. Περιμένει να έχει ολοκληρωμένη εικόνα.